άκουσα αυτά που είπε πριν από λίγο ο αδελφικός μου φίλος ο Γιάννης, που μιλάει στα αγγλικά, και ήθελα να συμπληρώσω λοιπόν μερικές σκέψεις δικές μου με την ευκαιρία αυτή που έχουμε σήμερα την κορφή της πίθας. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ξυπνάμε το πρωί ή στη διάρκεια της ημέρας, συνήθως επικεντρωνόμαστε σε αυτά που δεν έχουμε και δεν σκεφτόμαστε αυτά που έχουμε στη ζωή μας. Normally, in the morning when we wake up or during the day, we tend to focus instead of the things that, you know, make our life more beautiful, the blessings of our life. We tend to focus and to underline the importance of the things that make our life look miserable. Μα δεν καταλαβαίνουμε όμως εκείνη τη στιγμή ότι αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη είναι απείρως περισσότερα από αυτά που κάνει τη ζωή μας λιγότερο. Thus, we tend to forget that the things that make our lives more beautiful are much less numerous than the things that make our life more beautiful. Και αυτό, ξέρετε, μας οδηγεί σε λάθη. Μας οδηγεί σε λάθος επιλογές, σε λάθος κρίσης, σε λάθος αντίληψη της καταστάσεως. And this understanding leads us into mistakes. Many mistakes that determine the course of our life. Και σκεφτόμαστε αυτόν τον τρόπο λοιπόν το πρωί, και όσοι είστε μαζί μας στο Facebook, στο Twitter, δημοσίευσαν, ήρθισαν, κάτι που είπε ένας μεγάλος Έλληνας, προβεβαίνος με Νόμπελ. Γιατί στην Εκκλησία καλό θα είναι να μην ακούμε μόνο την άποψη των πατέρων μας, αλλά και την άποψη εκείνη των καταξιωμένων Ελλήνων, οι οποίοι διαμόρφωσαν και τιμήθηκαν για την δράση τους το πνεύμα, το ελληνικό πνεύμα. Αυτός λοιπόν είναι ο Ελίτης. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σωστή στιγμή από το να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις του για το πώς βλέπει τον κόσμο, για το πώς αξιολογεί την καθημερινότητά του, την καθημερινότητά μας. Αναρωτιέμαι, λέει ο Εκκλησιαστής, μερικές φορές, είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά πως η ζωή μου είναι μία, όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν, ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες πολλές ζωές για να κερδίσουν τον χρόνο που σπαταλούν. Μούτρα. Να αντικρίσεις τη ζωή με μούτρα. Τη μέρα. Την κάθε σου μέρα. Να περιμένεις την Παρασκευή που θα φέρει το Σάββατο και την Κυριακή για να ζήσεις. Και ύστερα να μην φτάνει ούτε και αυτό. Να χρειάζεται να περιμένεις τις διακοπές. Και μετά ούτε και αυτές να είναι αρκετές. Να περιμένεις μεγάλες στιγμές. Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις. Και ύστερα να λες πως είσαι άδικος και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί σου. Και να μην βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου, πως ακριβώς δίπλα σου, συμβαίνουν αληθινές δυστυχίες που η ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους. Σε εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζουν. Και να μην μαθαίνεις από το πάθημά τους. Και να μην νιώθεις καμία φορά ευλογημένος που μπορείς να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου. Την καλή υγεία, δύο φίλους,
μία αγάπη, μία δουλειά, μία δραστηριότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δημιουργείς, ότι έχει λόγο η ύπαρξη σου. Να κλαίγεις που δεν έχεις πολλά. Κι αν τα είχες, θα ήθελες περισσότερα. Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και να μην ακούς. Να μαζεύεις λύπες και απελπισίες. Να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμη και πιο βαρύς. Λες και ο χρόνος σου, είναι απεριόριστος. Κάθε μέρα προσπαθώ να πω στη θέση σου. Κάθε μέρα αποτυγχάνω. Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή και που η λύπη τους είναι η δύναμή τους. Που κοιτάζουν με μάτια άδωλα και αθώα, ακόμα και αν πέρασε ο χρόνος αδυσόπιτος από πάνω τους. Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα. Γιατί δεν μαθαίνουν και όλα. Που στείλουν το λίγο και βγάζουν το πολύ. Για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν. Και δεν κουράζονται. Δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα, στα χαμόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων, σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν με κυνηγά πάντα, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Αγαπημένοι μου αδελφοί, η αγάπη του Θεού είναι πάνω μας. Σε κάθε βήμα μας, κάθε στιγμή της ζωής μας. Κι όμως εμείς δεν τη βλέπουμε. Δεν θέλουμε να τη βλέπουμε. Δεν μπορούμε να τη βλέπουμε. Δεν μπορούμε. Είναι θέμα επιλογής. Θα ήθελα πάνω από αυτές τις πίτες λοιπόν, τις ευλογημένες και δίπλα στο πνευματικό μου πατέρα και μπροστά σε όλους εσάς να σας πω κάθε μέρα πόσο σημαντικό είναι να εστιάζουμε στα θετικά της ζωής μας. Να βλέπουμε αυτά που κάνουν τη ζωή μας να αξίζει να τη ζούμε. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι δοσμένα από τον ίδιο Θεό και σε αυτό πρέπει να επιστρέφουμε κάθε πρωί, κάθε στιγμή.